Συγκεκριμένα, με εγκύκλιο προσφορή τη Δημόσια Διοίκηση, υπουργό αιτιολογεί την απόφαση, κάνοντα λόγο για αποφυγή περιττών γραφειοκρατικών βαρών που θα επιφέρουν οι αναγκαίε τεχνικέ αναπροσαρμογέ στι διαδικασίε αξιολόγηση, τι οποίε θα προβεί το Υπουργείο. Η διαδικασία θα συνεχιστεί με την έκδοση νεότερη διευκρινιστική εγκυκλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου. Να σημειωθεί ότι σχετικό αίτημα διατύπωση η αντιπροσωπεία τη ΑΔΔ που συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση κοινή ομάδα εργασία για τη δημόσια διοίκηση. Η συνδικαλιστική οργάνωση του δημοσίων υπαλλήλων ζήτησε να ανασταλεί αξιολόγηση μέχρι να ολοκληρωθεί ο διάλογο, ενώ ο υπουργό συμφώνησε προτείνοντα ο διάλογο να ολοκληρωθεί έως τις 5 Απριλίου. Οι συνδικαλιστέ ζήτησαν επίση να καταληθεί η τροπολογία με την οποία αποκλείονται από τι θέσει προϊσταμένων όσοι δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ενώ παρέδωσαν υπόμνημα με τι θέσει τη ΑΔΔ για την αξιολόγηση. Η κυρία Γεροβασίλη δήλωσε πω θα μελετήσει τα αιτήματα και θα δώσει απαντήσει μέσα στι επόμενε ημέρε.